Για δεύτερη φορά τι τελευταίε ημέρε αποτυπώνεται στα λίμματα τη πόλη θετικό σήμα του COVID-19. Συγκεκριμένα, όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, η Άρη Μπαρτζόκα, οι αναλύσει 7η και 8η σειρά δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων στο λεκανοπέδιο Ανίνων δείχνουν και πάλι θετικό σήμα στον κορονοϊό. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων τη 7η σειρά έδειξαν θετικό σήμα στην περιοχή του Κατσικά. Στι αναλύσει τη 8η σειρά δειγμάτων, το σήμα αυτό δεν επανεντοπίστηκε. Η 8 ανάλυση έδειξε θετικά σήματα στο 40% των σημείων δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, θετικό σήμα ανιχνεύτηκε στη βιομηχανική περιοχή, στη δομή προσφύγων τη Αγία Ελένη και στο σημείο απορροή στη συμβολή των οδών Νικοπόλο και Παπαναστασίου. Επίση, ανιχνεύτηκε θετικό σήμα στην περιοχή των σεισμοπλήκτων, όπου απορρέει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην είσοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού σε μεγαλύτερη εγκύτητα με τη βιομηχανική περιοχή και τη δομή προσφύγων τη Αγία Ελένη. Ο κ. Μπαρτζόκα ξεκαθάρισε ότι εξαιτία τη καθημερινή εμφάνιση μεγάλου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού, τα εργαστήρια υγιεινή και επιδημιολογία και μικροβιολογία του τμήματο ιατρική του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, έχουν αυξήσει τη συχνότητα των ελέγχων. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των αναλύσεων ακαθάρτων υδάτων τη πόλη για την 7η και 8η δειγματοληψία. Υπενθυμίζω ότι η δειγματοληψία γίνεται σε 15 περίπου περιοχέ της πόλης σε δομές προσφύγων, σε νοσοκομεία, σε γηροκομεία, σε σχολεία και στο κέντρο της πόλης. Τα αποτελέσματα δεν είναι ευχάριστα, αλλά δεν ανεμένετο να είναι και ευχάριστα, αφού καθημερινώς έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού. Τι βρήκαμε λοιπόν, ε, ισχυρό θετικό σήμα, δηλαδή ύπαρξη κορονοϊού στη δομή προσφύγων της Αγίας Ελένης, ισχυρό θετικό σήμα στη βιομηχανική περιοχή, και όσο ανεμένετο, αφού αυτέ οι δύο περιοχέ βρίσκονται κοντά στι εγκαταστάσει του βιολογικού καθαρισμού, ισχυρό θετικό σήμα και στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού. Ασθενέστερα σήματα βρήκαμε στην περιοχή Κατσικά. Να πω ότι εκεί μένουν αρκετοί εργαζόμενοι σε μια βιομηχανία που πρόσφατα είδαμε μεγάλη συγκέντρωση κορονοϊού. Και στην περιοχή των σεισμοπλήκτων, εκεί καταλήγουν τα λύματα από το νοσοκομείο και στη διασταύρωση Νικοπόλεως και Παπαναστασίου. Θα συνεχιστούν οι αναλύσεις, ε, συνεχίζονται πλέον σε εβδομαδιαία βάση, όχι δεκαπενθήμερο όπως ήταν παλιότερα. Τα, τα, στοιχεία που, μας, που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι διαφορετικά από τα αυτά που λένε οι γιατροί καθημερινά, έρχονται όμως να επιβεβαιώσουν τα ιατρικά ευρήματα. Προσοχή, να, προσοχή σε όλους και εμείς όσο μπορούμε συμβάλλουμε με αυτές τις αναλύσεις.